χάρτη υγειονομική ασφάλεια και προστασία διαμορφώνει το εξή. Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο, βρίσκονται πλέον η Περιφέρεια Αττική, η Περιφερειακή Ενότητα Αχαία, οι Περιφερειακέ Ενότητε Βιωτία Έβιας πλην των Δήμων Μαντουδίου, Λίμνη Αγία Ανα και Ιστιαία Εδιψού και Βρυτανία. Οι Περιφερειακέ Ενότητε Αρκαδία και Κορινθία, οι Περιφερειακέ Ενότητε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κυλική και Πέλα, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακίνθου, η Περιφερειακή Ενότητα Μικόνου και η Περιφερειακή Ενότητα Κώ, η Δήμη Καλυμνίων και Λέρου τη Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου καθώ και ο Δήμο Ρόδου τη Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμο Χίου, ο Δήμο Ανογίων τη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και ο Δήμο Χανίων, η Δήμη Ιωανιτών και Κόνιτσα τη Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, ο Δήμο Αμφίπολη. Στι Αίρε, ο Δήμο Βέρεια, στην Ημαθία... και ο Δήμο Σερών, στην Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμο Καρδίτσα επίση, τη Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσα, η Δήμη Καστοριά και Ορεστίδο, τη Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά, ο, ο Δήμο Γρεβενών και η Δημοτική Κοινότητα Γαλατινή, τη Δημοτική Ενότητα Ασκίου του Δήμου Βοείου, τη Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη, περιφέρεια Δική Μακεδονία. Επίση παραμένουν οι Δήμοι Λαμιαίων και Λοκρών τη Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, καθώ και ο Δήμο Ήλιδα τη Περιφερειακή Ενότητα Ηλία. Οι υπόλοιπε περιοχέ εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, δηλαδή στο κόκκινο. Όσον αφορά τώρα στα μέτρα που ισχύουν σε συνέχεια τη σημερινή συνεδρία τη Επιτροπή των Λιμοξιολόγων, αποφάσισαν τα εξή παρακάτω. Από τη Δευτέρα 12 Απριλίου επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ με εξαίρεση των ΚΑΔΕ 92 που αφορά τα ΟΠΑΠ Play, και β, το GAD920012, που αφορά στι υπηρεσίε τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα και αρματοδέχτη που παραμένουν κλειστά. Το λιανικό εμπόριο συνεχίζει να λειτουργεί με click away και click inside, έρεται όμως το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία πληθυσμού εμβαδού έχει ω εξή: Για επιφάνειες καταστημάτων έω 500 τετραγωνικά, ένα άτομο με 25 τετραγωνικά, και για επιφάνειες άνω των 500 τετραγωνικών, για κάθε 100 τετραγωνικά. Πλέον των 500 επιτρέπεται ένα πελάτη. Επιπρόσθετα, στη συνέχεια τη σημερινή συνεδρία τη Επιτροπή των Λιμοξιολόγων, που αξιολόγησε την επιδημιολογική εικόνα των περιοχών, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου από Δευτέρα 12 Απριλίου στι περιφερειακέ ενότητε ΑΧΑΙΑ με click in shop και click away, όπω δηλαδή σε όλη τη χώρα, αλλά και Θεσσαλονίκη μόνο με click away. Καθώ στι περιοχέ αυτέ παρατηρείται μερική σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων. Αντίθετα, στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνη, το λιανεμπόριο παραμένει σε αναστολή λόγω τη ιδιαίτερη επιδημιολογική επιβάρηση που παρατηρείται στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνη, ο μέσο όρο κρουσμάτων 7 ημέρου στου 100.000 κατοίκου είναι 36,4 στην Αχαία. Μιλάμε για το μέσο όρο κρουσμάτων 7 ημέρου. 36,4 στην Αχαία, 36,3 στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην Κοζάνη είναι 59,3. Την ίδια στιγμή ο μέσος όρος κρουσμάτων 14 ημέρου είναι 478 στην Αχαΐα και 459 στη Θεσσαλονίκη, όταν στην Κοζάνη είναι 714. Είναι λοιπόν εμφανές ότι η επιδημιολογική εικόνα της Κοζάνης είναι εξαιρετικά δύσκολη και ιδιαίτερα επιβαρημένη και δεν δείχνει το παραμικρό σημείο σαν σταθεροποίησης. Ειδικότερα θέλω να σταθώ να το εξηγήσω στο Δήμο Κοζάνη ο μέσο όρο κρουσμάτων 7 ημέρου αν 100.000 κατοίκου είναι 62,4, όταν το όριο συναγερμού είναι 15. Ενώ ο μέσο όρο κρουσμάτων 14 ημέρου είναι 791, όταν το όριο συναγερμού είναι 150. Αντίστοιχα στο Δήμο Σερβίων ο μέσο όρο κρουσμάτων 7 ημέρου είναι 60,6, ενώ ο μέσο όρο 14 ημέρου 893,8, με όριο το 150 όριο συναγερμού. Τέλο, το Δήμο Εορδέα, ο μέσο όρο κρουσμάτων 7 ημέρου ανά 100.000 κατοίκου είναι 59,2, ενώ στο 14 ημέρο είναι 721. Επίση, τόσο στο Δήμο Κοζάνη, όσο και στο Δήμο Εορδέα, έχουμε αύξηση κρουσμάτων 23,5% και 35% αντίστοιχα, με τον αριθμό κρουσμάτων να διαφοροποιείται αυξητικά σε 432 στην Κοζάνη και 241 στην Εορδέα. Η κατάσταση όπω αντιλαμβάνεστε είναι εξαιρετικά δύσκολη και κάνουμε έκκληση για άλλη μια φορά στου κατοίκου για πιστή εφαρμογή των μέτρων. Κλείνοντα, επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη.